Μέχρι τι 14 Μαρτίου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση οι εκλογέ που επιθυμούν να ψηφίσουν ω ετεροδημότε ευρωεκλογέ και το ίδιο θα ισχύσει και για όσου μεταδημοτεύσουν μέχρι τι 14 Μαρτίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι θα προβεί στη σχετική νομοθετική ρύθμιση και επισημαίνει ότι το ίδιο δεν ισχύει για τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, τι οποίε οι ετεροδημότε δεν μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονή του, αλλά στον τόπο τη βασική εγγραφή του. Όσοι ετεροδημότε επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο τη βασική εγγραφή του, και ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου, Δήμαρχο και Περιφερειάρχη θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι τις 14 Μαρτίου, ώστε να διαγραφούν από του καταλόγου των εταιροδημότων. Σημειώνεται ότι αν δεν ακολουθηθεί ανωτέρω διαδικασία διαγραφή από του ειδικού εκλογικού καταλόγου, οι ετεροδημοτέ δεν θα μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο τη βασική εγγραφή του για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου, αφού αυτού θα υπάρχει πριν από το όνομά του η ένδειξη ε.